Για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή της Μαγνησίας, εξεδόθη ήδη από χθες ανακοίνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, ενώ σε κινητά βολιωτών ήχησε το 112 της πολιτικής προστασίας. Το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα που θέτει σε κατάσταση συναγερμού τους φορείς ήχησε τόσο στη Θεσσαλία όσο και στις βόρειες ποράδες. Και μάλιστα σε ανακοίνωση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, υπάρχει ιδιαίτερη επισήμανση για την περιοχή της Θεσσαλίας. Χθες βράδυ, συνεδριάσει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Δωροθέας Κολυνδρίνη. Έγινε παράλληλα έγγραφη ενημέρωση σε όλους τους φορείς, τους πολίτες και σε τοπικό επίπεδο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για περιορισμό των μετακινήσεων. Από χθες το απόγευμα έχουμε πάρει προειδοποίηση επικίνδυνο σήμα, δηλαδή βρισκόμαστε στην αναμονή έκτακτων καιρικών φαινομένων, σημαίνει ισχυρές καταιγίδες, χαλαζόπτωση στην κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Μαγνησίας, θυελώδεις ανέμους και κεραυνούς. Τους κεραυνούς τώρα είναι ένα νέο φαινόμενο που το επισημαίνουμε, γιατί είδαμε ότι έχουμε και πυρκαγιές από τους κεραυνούς όταν έχουμε ξηρά καταιγίδα. Οπότε χθες έγινε συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, βρίσκεται σε ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός και δι της Μαγνησίας ο μηχανισμός περιφερειακής ενότητας, τα μηχανήματα της πρώην ΔΕΣΕ, Μητρώα μηχανημάτων, σε επιφυλακή τα αντίστοιχα μηχανήματα στα νησιά μας. Εχθές κάναμε πάλι καθαρισμούς φερτών υλών που συνεχώς χρειάζεται από φρεάτια στα επαρχιακά δίκτυα. Ζητήσαμε από τους Δήμους να κάνουν το αντίστοιχο σε σημεία που ξέρουν οι Δήμοι ότι πραγματικά υπάρχει περισσόρευση νερών. Μιλήσαμε με την αστυνομία και χθες το συντονιστικό επισήμανα την ανάγκη να αποθαρρύνουν τους πολίτες την ώρα που βρέχει, να παρκάρουν κοντά σε χυμάρους, κοντά σε εκβολές ποταμών, να περνάνε Ιρλανδικές διαβάσεις, αν χρειαστεί να διακοπεί και η κυκλοφορία όπου έχουμε πολλά νερά. Και από εκεί και πέρα βρισκόμαστε σε επιφυλακή για όποια παρέμβαση χρειαστεί που το απευχόμεθα, αν και εφόσον χρειαστεί. Να παραμείνει κανονικότητα, να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή, να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα ως προς την κυκλοφορία και ως προς την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό είναι που προέχει πάνω απ' όλα, γι' αυτό το λόγο και προειδοποιήσαμε και χθες με το συντονιστικό και με δελτία τύπου όλους τους συμπολίτες μας να προστατεύουν τον εαυτό τους και μέσα στα μέτρα της αυτοπροστασίας. Δεν χρειάζεται να κινούμαστε όταν έχει καταιγίδα έξω, δεν χρειάζεται να κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, χρειάζεται προσοχή στις κατασκηνώσεις, που βρίσκονται τα παιδιά, δεν χρειάζεται να μετακινούνται τα παιδιά τις ώρες που ένα φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καταλαβαίνετε, είναι αυτονόητο αυτό. Έχουμε καθαρίσει και έχουμε κάνει διάνοιξη σε πολύ μεγάλο ποσοστό ρεμάτων. Βέβαια, είναι ένα δυναμικό φαινόμενο αυτό που συνεχώς έχουμε μεταφορά φερτών υλών. Όταν ρίχνει πολύ νερό, έχουμε πάλι υπερσυσσόρευση χώματος κτλ. Συνεχώς κάνουμε παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρίσει ένα πολύ μεγάλο εύρος ποταμών. Αν και εφόσον χρειαστεί, και κυρίως αυτά που ξέρουμε από το παρελθόν ότι είναι πληγές για τον νομό, έχουν προβλήματα. Αν και εφόσον χρειαστεί, ξέρουμε τα σημεία που υπάρχει επικινδυνότητα και έχουμε πάντα μηχανήματα για να συντομεύσουμε στο ελάχιστο το χρόνο. Εδώ στο Βόλο η πόλη είναι θωρακισμένη με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα με τα αντιπλημμυρικά του Ξηριά και του Κραυσίδωνα. Και από εκεί και πέρα ανάλογα θα παρέμβω. Θα σας έλεγα ότι είναι τα ρέματα στον Ξηριά, ας πούμε, του Αλμυρού, στον Πλάτανο, αλλά επειδή η ιστορία δείχνει και οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως στα ίδια σημεία συνήθως δεν συμβαίνει φαινόμενο, γιατί ήδη έχει υποστεί η διάνοιξη. Θεωρώ πως τα επικίνδυνα σημεία είναι ρέματα μικρότερης εμβέλειας που δεν έχουν καθαριστεί στο σύνολό τους όλο το εύρος και μπορεί να μεταφέρουν φερτές ύλες, αλλά εκεί είναι πιο αντιμετωπίσιμη η κατάσταση, γιατί δεν έχει πολυπληθείς οικισμούς περιφερειακά της πόλης. Οπότε μπορείς να παρέμβεις πιο εύκολα χωρίς να τεθεί θέμα επικινδυνότητας. Υπάρχει προειδοποίηση για καταιγίδες, βροχές, θυελώδεις ανέμους, καθώς και πτώση χαλαζιού.